Φτωχότερη είναι από την περασμένη Τετάρτη η κριτική μουσική. Ο Μιχάλης Ιγλέτος, ο λυράρης που τόλμησε να διαγωνιστεί στη τηλεόραση και κέρδισε με τη λύρα του κοινό και κριτικούς, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του έργο μοναδικό αλλά και άξιους απογόνους. Γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1963 στον Αήμονα Μιλοποτάμου. Αποφύτησε από το Λύκειο των Αναγείων και κατόπιν ήρθε στο Ηράκλειο που φίτησε στη Σχολή Ηλεκτρονικών. Ωστόσο η αγάπη του ήταν η κριτική μουσική. Ήδη από το 1976 είχε βρει το θάρρος να σταθεί στο πάλκο στο ιστορικό κριτικό κέντρο Λύρα μαζί με το λαουτιέρι Στέλιο Μιναδάκη. Πες μου στη ξενή, πες μου στη ξενή αγάπη. Το 1982 συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή «Να η ευκαιρία» και κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Δημοτικό τραγούδι». Ο Μιχάλης Ιγλέτος ταξίδεψε την Κρήτη σχεδόν σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηπείρους εκτός την Αυστραλία. Στην Αμερική, όπου βρέθηκε πολλές φορές, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από τους ομογενείς στη Βοστόνη, τη Νέα Υόρκη, το Μόντρεαλ, στο Τορόντο, το Νιου Τζέρσι, στο Σπρίγκφιλντ και το Λόουελ. Μάλιστα, το 2004 έπαιξε λύρα στο CD του συμπατριώτη Τάκη στην Αμερική με τίτλο «A Day in Your Life», που ήταν αφιερωμένο στους δίδυμους πύργους. Στις 24 Ιανουαρίου, ο Μιχάλης Ιγλέτος έφυγε για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Νέος, μόλις 56 χρόνων, πριν καν προλάβει να μας δώσει τις πιο καλές του κοντιλιές. Opa, opa.